Στην παιδική χαρά επί της οδού Οδυσσέως στην Κυψέλη είχαμε ένα πολύ σοβαρό ατύχημα όταν ένα 8χρονο παιδί καταπλακώθηκε από την σιδερένια πόρτα στην είσοδο της παιδικής χαράς. Ο άτυχος 8χρονος έχει σπάσει το δεξί του χέρι και φέρει κρανιογκεφαλικές κακώσεις με χτύπημα στο κεφάλι λίγο πάνω από το μάτι. Το παιδί διακομίστηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθη, στη συνέχεια στο Νοσοκομείο της Καβάλας και αμέσως μετά στην Παιδιατρική Κλινική της Θεσσαλονίκης για να εξετεστεί από παιδονευροχειρουργό λόγω του τραύματος που φέρει στο κεφάλι. Η κατάσταση του 8χρονου είναι σταθερή και έχει διαφύγει τον κίνδυνο, αλλά δυστυχώς τα τραύματά του στο κεφάλι είναι ιδιαίτερα σοβαρά. Να σημειώσουμε ότι όταν το κανάλι 6 πήγε για πλάνα στην παιδική χαρά, είχε ήδη επανατοποθετηθεί στη θέση της η σιδερένια πόρτα, αλλά με μία μικρή κίνηση για να την ανοίξουμε, αν και διαθέτει stop, βγήκε με μεγάλη ευκολία από την θέση της. Να σημειώσουμε επίσης ότι η πιστοποίηση της συγκεκριμένης παιδικής χαράς ανακοινώθηκε πριν από ένα μήνα περίπου με δελτίο τύπου στην ιστοσελίδα του Δήμου Ξάνθης στις 7 Ιουνίου και με τίτλο «Σήμα πιστοποίησης και στην παιδική χαρά της Οδυσσέως». Χαρακτηριστικά το δελτίο τύπου του Δήμου αναφέρει ότι ακόμη μια παιδική χαρά, αυτή την φορά στην περιοχή της Κυψέλης, στο τέρμα της οδού Οδυσσέως, έλαβε το ειδικό σήμα πιστοποίησης από το Υπουργείο και είναι πλέον απόλυτα εναρμονισμένη με την σχετική νομοθεσία, τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα για τους μικρούς επισκέπτες, αφού διαθέτει πιστοποιημένα όργανα, πρότυπο δάπεδο ασφαλείας και σύγχρονο αστικό εξοπλισμό. Και συνεχίζει το δελτίο τύπου του Δήμου ότι η εν λόγω παιδική χαρά είναι η 7η κατά σειρά και έρχεται να προσθεθεί στις ήδη 6 εγκεκριμένες με το ειδικό σήμα πιστοποίησης που χορηγεί το Υπουργείο και συγκεκριμένα τις δύο παιδικές χαρές στην Οδό Σάρδεων, στην Καλλιθέα, στην Παλιά Χρύσα, στα Κυμαίρια και σε Σταυρούπολη. Και καταλήγει η ανακοίνωση του Δήμου, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι οι παιδικές χαρές καλύπτουν μέρος των αναγκών για αναψυχή, παιχνίδι και στιγμές χαλάρωσης τόσο των παιδιών όσο και των γονέων. Η ασφάλεια και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των συμπολιτών μας αποτελεί προτεραιότητα όλων μας. Πάντως, το κανάλι 6 επικοινώνησε με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο κύριο Θωμά Ηλιάδη για να τοποθετηθεί επί του θέματος, αλλά δυστυχώς δεν υπήρξε η ανάλογη ανταπόκριση. Το σημαντικότερο όλων πάντως αυτή τη στιγμή είναι η υγεία του μικρού παιδιού και όλοι ευχόμαστε γρήγορη ανάρρωση και φυσικά να δοθεί η πρέπουσα προσοχή από τους αρμόδιους φορείς ώστε να μην ξανασυμβούν παρόμοια περιστατικά σε χώρους αναψυχής μικρών παιδιών, διότι όπως αναφέρει και το δελτίο τύπου του Δήμου Ξάνθης, η ασφάλεια και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των συμπολιτών μας αποτελεί προτεραιότητα όλων μας.